Disco de Rots, με την έννοια ότι μας... κοιτάξτε, σε αυτή πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ούτε η κατάσταση στην κοινωνία σήμερα, από άποψη συλλογικών αντιστάσεων, ούτε η κατάσταση της λειτουργίας των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που θα επέβαλε η πραγματική, η ζωφερή πραγματικότητα που ζει η κοινωνία μας και ο λαός μας. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Προφανώς, αυτή την περίοδο υπήρξαν σημαντικές συλλογικές αντιστάσεις. Υπήρξαν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη χώρα. Υπήρξαν απεργίες, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Υπήρξαν οι πλατείες. Υπήρξαν μεγάλες αναμετρήσεις, πολλές φορές και με κόστος αστυνομικής βίας και καταστολής, σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους και κλάδους, χωρίς να καταφέρουμε με όλη αυτή την παρέμβαση να σταματήσουμε αυτή την πορεία, ας πούμε, αυτή την λαιλασία εισοδημάτων, δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας. Γι' αυτό θεωρώ ότι σήμερα η τελευταία ελπίδα πλέον για την κοινωνία μας είναι να υπάρξει μια πολιτική διέξοδος απέναντι σε αυτή την κρίση. Και καλός ή κακός, η κοινωνία έχει αναθέσει σε εμάς, εμείς μπορούμε να διαφωνούμε με τη λογική της ανάθεσης και λέμε ότι δεν φτάνει σε κάποιον να του εκχωρήσεις την εργολαβία της σωτηρίας της χώρας και της κοινωνίας και ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε μία, πρέπει η κοινωνία να βρει τον τρόπο να είναι ενεργός, να ασκεί έλεγχο στην εξουσία, να συμμετέχει, να στηρίζει, να διεκδικεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα μας έχει, ας πούμε, σε εμάς πέσει ο κλήρος να σε μια πάρα πολύ πρωτοφανούς ιστορικής, ας πούμε, διάστασης συγκυρία, μας έχει πέσει ο κλήρος να απαντήσουμε με πολιτικό τρόπο σε αυτή την εξέλιξη που έχει συμβεί στη χώρα μας. Και αυτή την ευθύνη να αναλάβουμε. Και θα την πάμε μέχρι το τέλος. Και θα προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα γι' αυτό. Και θα προσπαθήσουμε να συστρατεύσουμε δυνάμεις πέρα από κομματικές και ιδεολογικές, ας πούμε, αντιπαραθέσεις. Αλλά νομίζουμε ότι και η κοινωνία, εμείς την ευθύνη θα την αναλάβουμε. Πιστεύουμε όμως ότι η κοινωνία πρέπει και αυτή να αντιληφθεί την κρισιμότητα και να κάνει τις σωστές επιλογές. Και να πάρει και αυτή την ευθύνη, εγώ θα έλεγα και το ρίσκο, μιας μεγάλης αλλαγής πορείας. Γιατί σήμερα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, δεν φτάνει απλώς να ακυρώσουμε το μνημόνιο και να επαναδιαπραγματευτούμε το χρέος, κουρεύοντάς το σε μεγάλο βαθμό για να το καταστήσουμε βιώσιμο. Χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, παρεμβάσεις και έτσι, ανασυγκροτήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο της λειτουργίας της οικονομίας, και στο επίπεδο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, του κράτους, των θεσμών, των συνεταιρισμών, των κομμάτων, της αυτοδιοίκησης, των συνδικάτων. Σήμερα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, γιατί από παντού υπήρξαν ευθύνες και οδηγηθήκαμε στο σημερινό αδίωξο. Αυτό είναι δηλαδή στην ουσία μια προσπάθεια συνολικής αναδιοργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας μας και οφείλει η αριστερά να πρωτοστατήσει σε αυτό, να εμπνεύσει και όραμα και ελπίδα και εμπιστοσύνη. Δεν πιστεύω ότι το έχουμε κάνει ακόμα με πιστικό τρόπο αυτό, όπως θα θέλαμε. Είναι ένα διαρκές στοίχημα. Οι κοινωνίες
έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι όσο εξαθλιώνται, τόσο δυσκολότερα σηκώνουν κεφάλι. Και γι' αυτό για μας είναι επίγουσα ανάγκη να σταματήσει η σημερινή πορεία φτωχοποίηση και εξαθλίωση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ κρίσιμο το ότι σε αυτή την περίοδο υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφέρουν υπηρεσίες, είτε υπηρεσίες περίθαλψης, είτε υπηρεσίες επισιτισμού, είτε υπηρεσίες συμπληρωματικής στήριξης στην εκπαίδευση, είτε όλα αυτά τα δίκτυα, ας πούμε, του ανταλλακτικού και χωρίς δίκτυα χωρίς μεσάζοντες, ανταλλαγές χωρίς χρήμα. Αυτά είναι εξαιρετικές πρωτοβουλίες που προκαλούν, ας πούμε, αν θέλετε, και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον αυτή η εμπειρία, που σημαίνει ότι αυτή η κοινωνία έχει δυνάμεις και έχει ανθρώπους που με άλλο τρόπο, όχι μόνο διαδηλώνοντας, παρεμβαίνουν σήμερα στην κρίση. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει μια συνάρθρωση όλων αυτών, αυτής της κίνησης που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει παράξει πολιτικό αποτέλεσμα, και πιστεύουμε ότι και στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές και ευρωπαϊκές εκλογές και στις μεθεπόμενες βουλευτικές, αν εκφραστεί η βούληση του λαού μας σήμερα για μια αλλαγή πορείας, αυτό το πράγμα θα δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις που θα μπορέσουν πραγματικά να σταματήσουν αυτή την εξαθλίωση και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας αναγεννητικής πορείας. Το φαινόμενο των χαμηλών κοινωνικών αντανακλαστικών είναι ένα φαινόμενο που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, και ίσως ο Σκεύρος μπορεί να μας δώσει και μια πιο έτσι επιστημονική και κοινωνιολογική ερμηνεία. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ξαναεμπιστευτεί η κοινωνία, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, τον εαυτό της. Πρέπει δηλαδή να ξαναπείσουμε για την δυνατότητα της πολιτικής να δίνει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, για τη δυνατότητα των ανθρώπων όταν έρθουν στο πολιτικό προσκήνιο να επηρεάζουν τη μοίρα τους, για την κρίσιμη σημασία των κοινωνικών και των πολιτικών αγώνων. Γιατί στην ουσία αυτό έχει αμφισβητηθεί σήμερα. Αμφισβητείται με αυτό το θατσερικό δόγμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι είναι μονόδρομος αυτά που μας συμβαίνουν, ότι δεν έχει νόημα να αγωνιζόμαστε διότι είναι όλα προκαθορισμένα. Αμφισβητείται η ίδια η έννοια της πολιτικής. Η ερώτηση όμως δεν αφορούσε τα χαμηλά αντανακλαστικά της κοινωνίας. Ναι. Βεβαίως δεν το δέχομαι αυτό, γιατί η κοινωνία νομίζω ότι είναι πολύ πιο μπροστά από τα κόμματα. Ναι, ναι, συμφωνώ απολύτως. Αριστερά κόμματα. Συμφωνώ απολύτως. Τα χαμηλά αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό ήταν το ερώτημα. Και βεβαίως εσείς τι κάνετε για να τα αντιμετωπίσετε. Και αν περιμένετε με ερωτήσεις στη Βουλή ή με παρεμβάσεις ή με ακόμα και δημόσιες συζητήσεις, που βεβαίως πρέπει να γίνονται, δεν το συζητεί κανείς, μπορεί να αλλάξει, να γίνει η ανατροπή, ή θα πρέπει να περιμένουμε στα 4 χρόνια που θα γίνουν οι εκλογές. Και αν είστε ευχαριστημένος, ρώτησε από το έργο στο Κοινοβούλιο. Αν θεωρείτε ότι είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία αυτή η απαξίωση κατάφορη του Συντάγματος και των νόμων. Και τι κάνετε, είναι το ερώτημα. Δεν είναι να συμφωνείτε ή να διαφωνούμε. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε διαπιστώσεις. Για να πάρουμε απαντήσεις. Αν μπορείτε να μας δώσετε. Κοιτάξτε. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Προφανώς δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Και συμφωνώ, προσυπογράφω αυτά που λέτε για εκτροπή από τη συνταγματική τάξη και ας πούμε παραβίαση τη κοινοβουλευτική διαδικασία κλπ. Αυτά τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Δυστυχώς το κοινοβουλευτικό πεδίο είναι απολύτως ενδεχόμενο. Απολύτως ενδεχόμενο. Γιατί δεν παρατηρήσετε, κύριε Ξαφέ. Γιατί δεν θέλουμε. Τα κόμματα τα τιμημονιακά. Ακούστε να δείτε. Γιατί. Γιατί δεν θέλουμε, να εκχωρήσουμε και αυτό το πεδίο, το τελευταίο ανάγχωμα που έχει σήμερα η πολιτική δημοκρατία στη χώρα μας, να το εκχωρήσουμε απολύτως σε αυτή την άθλια μνημονιακή συγκυβέρνηση. Γιατί είναι το τελευταίο οχυρό στο οποίο πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Εμείς έχουμε πει και το λέμε πάντα ότι τη μάχη τη δίνουμε πρωτίστως στους δρόμους. Πρωτίστως στην κοινωνία, πρωτίστως στους εργασιακούς χώρους, πρωτίστως στους χώρους κοινωνικής αλληλεγγύης. Εκεί όλες μας οι δυνάμεις
και οι άνθρωποι μας δίνουν εξαιρετικά παραδείγματα ανιδιοτελούς παρουσίαση προσφοράς. Θεωρώ ότι αυτό που είπατε για εσωκομματικές τριβές και λοιπά, πιθανόν να υπάρχει ειδικά αυτή την περίοδο αυτοδιοικητικών εκλογών και πάντα σε αυτές τις περιόδους δημιουργούνται τριβές, γιατί υπάρχουν και θεμητές, ας πούμε. Η κρίση της αριστεράς είναι διαχρονική. Η κρίση της αριστεράς είναι διαχρονική, αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σήμερα πρέπει να αρθούμε πάνω από τις διαφορές μας, να προτάξουμε αυτό που μας ενώνει και την ανάγκη της κοινωνίας να επιβιώσει και να αγωνιστούμε με ενωτικό και συλλογικό τρόπο. Αυτό λέμε πάντα. Ποτέ δεν είπαμε ότι η λύση είναι να ψηφίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και να μας λύσει τα προβλήματά μας με ένα μαγικό ραβδί. Δεν παρουσιαζόμαστε ούτε ως μεσσίες, ούτε ως σωτήρες αυτού του τόπου. Είμαστε όμως, είμαστε άνθρωποι που έχουμε πραγματική επαφή με την κοινωνία. Δεν είμαστε ούτε από πολιτικά, ούτε από οικονομικά τζάκια. Δεν κληρονομήσαμε από τον πατέρα μας τις βουλευτικές έδρες. Η ανάγκη της κοινωνίας και η αγωνία των ανθρώπων και η δική μας, η προσωπική και η συλλογική διακριτή πολιτική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια κοντά στους αγώνες του λαού μας έφερε σε αυτά τα έδρανα. Προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου με τον καλύτερο τρόπο, αλλά δυστυχώς ξέρετε ότι όλα τα πράγματα στη χώρα διαθλώνται μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς των μέσων ενημέρωσης. Δεν εννοώ προφανώς τα περιφερειακά μέσα όπως εσάς. Αυτό έχουμε ένα μηντιακό, έχουμε μια εξαλλαγή ας πούμε της δημοκρατίας σε μια μηντιοκρατία. Αυτό είναι και τελικά αυτό που εισπράττει ο πολίτης ως συνείδηση είναι αυτό που λέει η τηλεόραση. Αυτό είναι. Και τελικά η εικόνα είναι ας πούμε η τσακωμή στα τηλεπαράθυρα ή ας πούμε ξέρω τα παραπολιτικά σχόλια των εφημερίδων και των τηλεοπτικών σταθμών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι ευθύνη μόνο δική μας να αλλάξει. Είναι ευθύνη όλης της κοινωνίας, νομίζω, να εμπιστευτεί τις δυνάμεις της. Και εμείς βεβαίως έχουμε το ρόλο και την ευθύνη που μας έχει ανθέσει ο κόσμος. Και δεν εξοραίζω, ούτε θεωρώ ότι εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος από την δράση μας, ας πούμε, την πολιτική και την κοινοβουλευτική, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν απολύτως λάθος αν ήταν γεμάτο το Σύνταγμα, να βγούμε από τη Βουλή και να πάμε και εμείς με τον κόσμο για να είμαστε απ' έξω και να κατασκηνώσουμε εκεί πέρα μέχρι να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά το να φύγουμε σήμερα από το Σύνταγμα, από τη Βουλή και να πάμε στο Σύνταγμα να καθίσουμε, χωρίς η κοινωνία να είναι σε μία φάση εγρήγορσης και διεκδίκησης, νομίζω ότι δεν θα είχε κανένα νόημα. Όταν πραγματικά οι πλατείες ήταν γεμάτες, ήμασταν εκεί. Και παίξαμε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και καταφέραμε να πολιτικοποιήσουμε αυτό το κίνημα και να μην το μετατρέψουμε σε ένα φυτώριο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Και γι' αυτό, και τελειώνω με αυτό, εγώ πιστεύω ότι αν σήμερα, μάλλον το πω αλλιώς, ο ΣΥΡΙΖΑ και η επιτυχία μιας κυβέρνησης της αριστεράς, με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε πριν, είναι όρος όχι απλώς να επιβιώσει η χώρα και η κοινωνία, αλλά και να αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοκρατίας. Και αν αυτό δεν γίνει με την κυβέρνηση της αριστεράς, τότε νομίζω ότι καραδοκεί και θα έχουμε τραγικές εξελίξεις από την άνοδο του φασισμού με το ένα ή με το άλλο πρόσωπο.